Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε εν κυρίω. Στα πρόσωπα που εόρταζαν αυτές τις ημέρες την ονομαστική τους εορτή μαζί με τους Αγίους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους και τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο του αιώνα μας, εγκαρδίως ευχόμεθα να είναι ευλογημένα πολύχρονα. Και περισσότερο ευχόμεθα οι Άγιοι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι και όλοι οι Άγιοι της πιστεώς μας μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο να απλώνουν πάνω από την πατρίδα μας την προστατευτική τους σκέπη. Πρωτού αρχίσουμε την εκπομπή, ο κύριος Ζιώγας θέλει να κάνει μια ανακοίνωση που περιέχει ένα μήνυμα αγάπης προς τον μαρτυρικό σερβικό, για τον μαρτυρικό σερβικό λαό. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Προτού να διαβάσω αυτή την ανακοίνωση που πράγματι αποτελεί ένα μικρό δείγμα αγάπης όλων των Ελλήνων Ορθοδόξων προς τον δεινός δοκιμαζόμενο αδελφό μας Ορθόδοξο σερβικό λαό της Κράινα και της Βοσνίας σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γιατί όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει και συνέχεια, θα ήθελα να υπενθυμίσω τα τηλέφωνα του σταθμού, το 3617-285, επαναλαμβάνω, 3617-285 και το 3637-810, 3637-810. Η εκπομπή θα τελειώσει γύρω στις 1, μέχρι τις 1.30 περίπου θα είμαστε εδώ. Η ανακοίνωση είναι η ανακοίνωση του Ελληνογιουγκοσλαβικού Συνδέσμου Ορθοδόξων, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Πιστεύω ότι το περιεχόμενο της ανακοινώσεως εκφράζει τα συναισθήματα όλων των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Ανακοίνωση. Εν Αθήνες 10/11/1995. Αδελφοί Έλληνες, ο Ελληνογιουγκοσλαβικός Σύνδεσμος, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, που ιδρύθηκε προ 10 μηνών από Ορθοδόξους Χριστιανούς για να βοηθεί τους δεινοπαθούντας Σέρβους αδελφούς και συνεργάζεται με το Πατριαρχείο της Σερβίας, ήδη μέχρι τώρα έστειλε στο Πατριαρχείο της Σερβίας 700 τόνους φάρμακα, τρόφιμα και άλλα αγαθά. Αλλιανάγκες των 500.000 προσφύγων της Κράινας και της Βοσνίας που ζουν υπό απεριγράπτους τραγικές συνθήκες, καθώς και οι ανάγκες των δεκάδων χιλιάδων ορφανών παιδιών και των τραυματιών είναι πολύ μεγάλες. Κοντά στους άλλους εχθρούς που τους φαγιάζουν, οι Σέρβοι αδελφοί μας υποφέρουν από το αδρυμύτατο ψύχος και από τις ψήρες. Ναι, καλά ακούσατε, και από τις ψήρες. Γι' αυτό το Πατριαρχείο της Σερβίας κάνει έκκληση στον Ελληνογιουγκοσλαβικό Συνδεσμό μας, εκτός των άλλων αποστείλουμε και φάρμακα για τις ψήρες και νάιλον για να το τοποθετούν στις πόρτες, στα παράθυρα και στις στέγες των προχείρων παραπηγμάτων και των κατεστραμμένων σπιτιών, για να μην μπαίνει μέσα το νερό και το κρύο. Γι' αυτό και ο Ελληνογιουγκοσλαβικός Συνδεσμός μας κάνει έκκληση στα φιλάνθρωπα αισθήματά σας να βοηθήσετε κυρίως με χρήματα, διότι έτσι επιτυχάνουμε όχι μόνο τιμές εργοστασίων, αλλά και πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις και μεγάλες δωρεές. Ο τραπεζικός λογαριασμός του συνδέσμου μας είναι 146, παρακαλώ πάρτε στη λόγω όσοι θέλετε να βοηθήσετε και γράψτε. Επαναλαμβάνω, 146 κάθετα 296029 Παύλα 06 Εθνική Τράπεζα. Θα επαναλάβω δύο ακόμη φορές τον τραπεζικό λογαριασμό. 146 κάθετα 296029 Παύλα 06 Εθνική Τράπεζα. Και κάνω τελευταία επανάληψη. 146 κάθετα 296029 Παύλα 06 Εθνική Τράπεζα. Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν στον τραπεζικό λογαριασμό του συνδέσμου μας να μας αποστέλουν φωτοτυπία του παραστατικού της τράπεζας στη διεύθυνσή μας. Απόλλωνος 23Β 10557 Αθήνα. Επαναλαμβάνω τη διεύθυνση. Απόλλωνος 23Β 10557 Αθήνα. Για να τους εκδίδουμε επίσημη απόδειξη για φοροαπαλλαγή. Για περισσότερες πληροφορίες δύναστε να τηλεφωνείτε στους αριθμούς 32-54-321 έως 23, δηλαδή έχουμε τρεις γραμμές. Επαναλαμβάνω, 32-54-321 είναι το τηλέφωνο έως και 23 τα τηλέφωνα του συνδέσμου στα οποία μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι
οι αδελφοί μας οι Σέρβοι Ορθόδοξοι, κυρίως της Κράινα, στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, γιατί όπως όλοι γνωρίζετε, οι Γερμανοί κατέλαβαν και την τότε Σερβία, γνώρισαν μια φοβερή βαρβαρότητα, κάτι που οι περισσότεροι ίσως το αγνοείτε. 800.000 Σέρβοι αδελφοί μας εσφαγιάστηκαν, κατακρεουργήθηκαν, εκτελέστηκαν, γιατί από τους καθολικούς, τους παπικούς ουστάσι, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι των Γερμανών κατακτητών, επειδή αρνήθηκαν να δεχθούν την παπική ομολογία, επειδή δηλαδή έμειναν ορθόδοξοι στην πίστη. Έχουμε αυτό εδώ μέσα το βιβλίο, που δεν θέλαμε για λόγους σεβασμό προς το τηλεοπτικό κοινό να δείξουμε συγκλονιστικές εικόνες, φρικιαστικές, πραγματικά προκαλούν σοκ και φρίκη σε όποιον τις αντικρίσει, γι' αυτό και δεν θέλουμε να τις δείξουμε. Μακάβε. Όχι μόνο της εποχής της γερμανικής κατοχής, αλλά και πρόσφατες, που γνωστά είναι τα τελευταία πολεμικά γεγονότα. Απλά δείχνω τη φωτογραφία αυτή, δείχνει τα 7 φορτηγά του Ελληνογιουγκοσλαβικού Συνδέσμου, που την περασμένη Δευτέρα έφτασαν γεμάτα με τρόφιμα και φάρμακα και ήδη ροχισμό, έφτασαν στο Πατριαρχείο της Βελιγράδης, στο Πατριαρχείο της Σερβίας. Έχουν το σήμα του Ερυθρού Σταυρού, την ελληνική σημαία, και στο βάθος φαίνεται η ελληνική σημαία. Και εδώ πέρα δείχνει μερικά παιδιά με χαρούμενα πρόσωπα και πίσω τους τα δέματα με τα τρόφιμα στις αποθήκες του Πατριαρχείου της Σερβίας. Έφτασαν αυτά τα τρόφιμα, επαναλαμβάνω, με τα 7 φορτηγά την περασμένη Δευτέρα. Εδώ πάλι έχουμε σκηνές, εικόνες από τους πρόσφυγες της Κράινα και της Βοσνίας, που κάτω από περίγραπτα τραγικές συνθήκες, με το δρυμύτατο ψύχος και τις ψήρες, αντιμετωπίζουν όλη αυτή την κατάσταση μέσα στο χειμώνα. Εδώ δεν είναι μια φωτογραφία ενός Κροάτη στρατιώτη, και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει εδώ η εφημερίδα, το γνωστό βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερ μετέδωσε αυτή τη φωτογραφία Κροάτου στρατιώτου, ο οποίος επιτίθεται η σερβική πόλη της Κράινα έχουν ζωγραφισμένο τον ναζιστικό αγγελωτό σταυρώνει στο κράνος. Μιλάμε για τις τελευταίες επιχειρήσεις. Κατά τα άλλα, σχολιάζει εδώ η εφημερίδα, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ισπανική Προεδρία της ΕΟΚ ανησυχούν μόνο όταν νικούν οι Σέρβοι, γι' αυτό και τους βομβαρδίζουν. Αυτά τα ελάχιστα, και αν ήθελε κάτι να συμπληρώσει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Εγώ, αγαπητοί τηλεθεατές, θέλω να διαβάσω ένα ποίημα πολύ συγκινητικό που έγραψε η Ελένη Μίτσεβιτς, μια Σερβίδα 14 ετών, μια μικρή ποιήτρια. Διεκτραγωδεί την κατάσταση της πατρίδος της και εκφράζει συγχρόνως την αγάπη της προς την Ελλάδα, η οποία συμπαρίσταται στη Σερβία, την πατρίδα της, στο μεγάλο αυτό δράμα του αιώνος μας. Μήνυμα αγάπης στον αδελφό λαό της Ελλάδας. Δεν είναι δυνατόν να διαβάσει κανείς αυτό το ποίημα και να μην δακρύσει. «Αν θάλαζα την πατρίδα μου», αυτός είναι ο τίτλος του ποίηματος της μικρής ποιήτριας της Σερβίδας. «Αν θάλαζα την πατρίδα μου, θα διάλεγα την Ελλάδα. Αδελφοί μου Έλληνες, εγώ δεν γνωρίζω τη θάλασσα, τις πόλεις σας, τη μουσική σας, τα γραμματά σας, τη θεολογία σας. Ξέρω όμως την ψυχή σας, και η ψυχή σας ευωδιάζει από το παλτό που φοράω, από τα κασκόλ και τα γάντια που μου στείλατε, από τα παπούτσα που φοράω, από το τετράδιο που τα μικρά μου μυστικά γράφω με το μολύβι. Και αυτά τα δυο δικά σας, και αυτά τα δυο δικά σας δώρα είναι. Η ψυχή σας ευωδιάζει ψωμί. Τα δώρα σας φτάσανε σε μένα την Ελένη Μίσεβιτς, που έμεινα χωρίς πατέρα, χωρίς σπίτι, χωρίς πατρίδα, χωρίς χαρά. Τα πάντα μου τα πήρε ο πόλεμος, αυτός ο τρισκατάρατος. Άκουσα ότι έχετε ωραίες εκκλησίες που προσεύχεστε στο Θεό, και οι δικές μας εκκλησίες είναι όμορφες. Γνωρίζω πως και εσείς προσεύχεστε με τον ίδιο τρόπο, όπως και εμείς, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η εκκλησία σας είναι η εκκλησία μου,
Η προσευχή σας είναι η προσευχή μου. Η πίστη σας είναι η πίστη μου. Είναι πολύ καιρός, σχεδόν κάθε νύχτα που ονειρεύομαι την πατρίδα μου. Η μικρή ποιήτρια είναι Προσφυγόπουλο. Βλέπω το σπίτι μου που πρωτοπερπάτησα. Όμως δεν βλέπω το λιβάδι που έπαιζα με τα αρδάκια. Δεν βλέπω το πηγάδι που η μάνα μας έβγαζε νερό. Δεν βλέπω τη φωλιά του πουλιού στα κλαδιά του δέντρου μπροστά στο σπίτι μας. Όλα είναι κατεστραμμένα, γκρεμισμένα. Δεν έχω τους συμπαθητές μου, τους συνομιλίκους μου. Δεν έχω την Ντάνισσα, την Μίλισσα, τον Μπόσκο, τον Στογιάν. Τους έσφαξαν και είναι χωριστά. Δεν ξέρω αν θα βρω ποτέ τους τάφους τους να ανάψω ένα κεράκι. Αν δεν έφευγα από την πατρίδα μου, από την Ερζεγοβίνη μου, θα είχαν και εμένα σκοτώσει, και την μητέρα μου και τον αδελφό μου, όπως σκότωσαν χιλιάδες άλλους. Τι τους έφτυγε η Ντάνισσα, η Μίλισσα, ο Μπόσκος, το Γιάν. Το μόνο τους φταίξιμο ήταν που λέγονταν Σέρβοι και που ανήκαν στην Ορθόδοξη πίστη. Την πατρίδα μου την έχω στα όνειρά μου και την Ελλάδα στην καρδιά μου. Προσεύχομαι κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Θεέ μου, δώσε στον αγαπημένο μου αδελφό λαό υγεία και δύναμη να αντέξει κάθε πειρασμό. Τα Χριστούγεννα τρώγοντας τα γλυκά που τους στείλατε εσείς, με ρώταγαν τα παιδιά που δεν πάνε ακόμα σχολείο, πού είναι η Ελλάδα. Εγώ ξέρω ότι η Ελλάδα είναι κάπου στο νότο, αλλά η καρδιά μου σκύρτησε και τους απάντησε. Η Ελλάδα είναι μέσα στην καρδιά μου. Αν θάλαζα πατρίδα, θα διάλεγα την Ελλάδα, γιατί ό,τι είναι δικό μου ανήκει σε αυτήν. Η πίστη μου, η αγάπη μου, η ελπίδα μου. Το ποίημα είναι μετάφραση στα ελληνικά, στο πρωτότυπο είναι πιο συγκινητικό. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μου, ότι στο δράμα της Σερβίας συμπαρίσταται η πατρίδα μας. Η πατρίδα μας πάντοτε σπλαχνίζεται τους ανθρώπους που υποφέρουν, τα έθνη που σφαγιάζονται και όσο μπορεί βοηθεί, για το ελληνικός λαός, όπως είπε ένας ξένος, είναι ο πιο φιλότιμος λαός του κόσμου. Απευθύνομαι και εγώ στα φιλάνθρωπα αισθήματά σας, όσοι δύναστε να προσφέρετε διαμέσου του ελληνο-γιουγκοσλαβικού συνδέσμου ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, να προσφέρετε και ο Θεός θα ανταποδώσει εκατονταπλασίωνα, πολλαπλασίωνα στη Βασιλεία Του. Ο ελληνο-γιουγκοσλαβικός σύνδεσμος ο Απόστολος των Εθνών Παύλος συνεργάζεται απευθείας με το Πατριαρχείο Σερβίας και τα υλικά αγαθά που αποστέλλονται εκεί πιάνουν τόπο 100%. Και το Πατριαρχείο της Σερβίας διοικεί ένας Πατριάρχης που είναι Άγιος, ασκητής, άνθρωπος προσευχής και νηστείας, ένας σύγχρονος Άγιος, Παύλος το όνομά του. Ό,τι δυνάμεθα ως Έλληνες να βοηθήσουμε τον αδελφό Ορθόδοξο Σερβικό λαό. Κύριε Ζόγκα, θα αποχωρήσουμε. Ναι. Να υπενθυμίσουμε και στον τρόπο ότι, γιατί θα το ξεχάσουμε, στις 7 ώρα πάλι σήμερα στην αίθουσα της αδελφότητας Σταυρός, Ροδόφου Πηγή 44, θα γίνει ομιλία από τον κύριο Σωτηρόπουλο. Επαναλαμβάνω, Ζωοδόχου Πηγή 44, ώρα 7, στην αίθουσα της αδελφότητας Σταυρός, θα γίνει πάλι κήρυγμα από τον κύριο Σωτηρόπουλο. Ναι, κύριε Σωτηρόπουλε, να προχωρήσουμε στην ερμηνεία του 24ου κεφαλαίου. Είχαμε ερμηνεύσει, αγαπητοί τηλεθεατέ, το περίφημο 24ο κεφάλαιο του Ισαΐα που αναφέρεται στη μέλουσα παγκόσμιο καταστροφή. Το είχαμε ερμηνεύσει μέχρι το στίχο 5. Προτού προχωρήσουμε, θέλω να επαναλάβω το τέλος του στίχου 5. Αναφέρει την αιτία για την οποία θα γίνει η άνευ προηγουμένου και άνευ επομένου παγκόσμιος καταστροφή. Διότι παρήλθωσαν των νόμων
και ύλαξαν τα προστάγματα διαθήκην αιώνιων. Θα συμβεί η μεγάλη καταστροφή, διότι οι άνθρωποι όχι απλώς θα παραβούν τον νόμο του Θεού, αλλά θα αλλάξουν τα προστάγματα του Θεού, θα αλλάξουν τις εντολές του Θεού, θα αλλάξουν τον αιώνιο νόμο, θα αντικαταστήσουν τον ηθικό νόμο με ανήθικο νόμο, τις ηθικές εντολές με ανήθικες εντολές. Οι άνθρωποι δεν θα παραβαίνουν σύμφωνα με την προφητεία μόνο τις εντολές, αλλά θα καταργήσουν τις εντολές και θα νομιμοποιήσουν το άδικο, την ασέβεια, την αμαρτία, την ανηθικότητα. Ήδη φτάσαμε σε αυτή την εποχή κατά την οποία χλεβάζεται η πίστης, χλεβάζεται η ηθική, χλεβάζονται οι εντολές του Θεού και αντικαθίστανται με ανηθίκους νόμους. Φτάσαμε στην εποχή του αμοραλισμού. Μεγάλο κακό είναι η αμαρτία, αλλά η ασέβεια, η διαστροφή αυτών τούτων των ιδεών, η αντικατάσταση των ηθικών νόμων με ανηθίκους νόμους είναι το άκρον άωτον του κακού που θα επισύρει την μεγάλη οργή του Θεού πάνω στον πλανήτη μας. Προχωρούμε. Ισαΐου κεφάλαιο 24 στίχοι 6 και εξής. Στίχος 6. Δια τούτο αρά έδεται την γην, ότι ημάρτωσαν οι κατοικούντες αυτήν. Δια τούτο πτωχοί έσονται οι κατοικούντες εν τη γη και καταληφθήσονται άνθρωποι ολίγοι. Διαβάστε και το μετάφραση του Εβραϊκού, κύριε Ζώγα, το 6. Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γην και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Φοβερός αυτός ο στίχος, κύριε Σωτρόπουλε. Υπάρχει μια διαφορά. Αυτό το κείμενο, το εβραϊκό κείμενο λέει οι άνθρωποι κατεκάφθησαν. Εδώ λέει δια τούτο θα γίνουν πτωχοί οι κάτοικοι της γης και τα δυο θα συμβούν. Και θα καεί ο κόσμος και θα πτωχεύσει ο κόσμος. Δια τούτο αρά έδεται την γην, επειδή οι άνθρωποι παρέβησαν τους νόμους του Θεού και το ακόμη χειρότερο, κατήργησαν τους νόμους του Θεού και τους αντικατέστησαν με ανηθίκους νόμους, γι' αυτό κατάρα θα καταφάγει τη γη. Κατάρα είναι μια λέξη η οποία έτσι σοκάρει στις ακοές των ψευτοευγενών ανθρώπων, των ανθρώπων της Βικτοριανής εποχής, οι οποίοι διαπράττουν ή ανέχονται όλα τα κακά, όλα τα έσχη και ταράσσονται όταν ακούσουν μια ζωηρή έκφραση που χαρακτηρίζει τη σκληρή εποχή μας. Αλλά η Γραφή ομιλεί τη γλώσσα που πρέπει να ομιλεί κάθε τίμιος και αληθινός άνθρωπος και δεν μπορούμε εμείς να φανούμε ευγενέστεροι από τη Γραφή. Κατάρα, λέγει, θα φάγει την γην. Τι φταίει η γη, θα πείτε. Η γη δεν φταίει, αλλά η γη δεν είναι πρόσωπο. Η γη υπάρχει χάρη των ανθρώπων. Αφού οι άνθρωποι αμαρτάνουν και ασεβούν, εξαιτίας των ανθρώπων τιμωρείται η γη και τιμωρουμένοι στις γης τιμωρούνται πάλι οι άνθρωποι. Ημάρτουσαν οι κατοικούντες αυτήν. Η αμαρτία των ανθρώπων φέρει κατάρα επάνω στον πλανήτη. Δια τούτο πτωχοί έσονται οι κατοικούντες εν τη γη. Θα πτωχεύσουν οι άνθρωποι πάνω στη γη. Σήμερα οι άνθρωποι στην Ευρώπη, στην Αμερική είναι πάμπλουτοι. Καλοπερνούν εκτός ενός μικρού ποσοστού ανθρώπων. Κολυμπάνε μέσα στα υλικά αγαθά σήμερα οι άνθρωποι του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου. Θα πτωχύνουν, θα πτωχεύσουν οι άνθρωποι. Όταν γίνει μεγάλη καταστροφή, οι ανθρωπότες, οι ολίγοι μάλλον άνθρωποι που θα υποληφθούν, θα γίνουν πτωχοί, θα επιστρέψουν στην πρωτόγονη κατάσταση. Ρώτησαν κάποιον,
θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, και απάντησε: δεν ξέρω αν θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ξέρω όμως ένα πράγμα. Ή αν γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με τα φοβερά πυρηνικά όπλα, ο τέταρτος θα γίνει με ξύλα και με πέτρες. Θα επιστρέψει η ανθρωπότητα λόγω της μεγάλης καταστροφής στην πρωτόγονη κατάσταση. Καταληφθήσονται άνθρωποι ολίγοι επί της γης μετά από τη μεγάλη αυτή καταστροφή που αναμένεται. Θα μείνουν ολίγοι άνθρωποι πάνω στη γη. Δεν θα μπορούμε να μιλάμε για ανθρωπότητα, αλλά για ολίγους ανθρώπους. Θα καταστραφούν τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων. Άλλοτε με τους πολέμους καταστρέφονταν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ή δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων. Με τον μελλοντικό πυρηνικό πόλεμο θα καταστραφούν τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων και θα μείνουν ολίγοι άνθρωποι πάνω στη γη. Κύριε Στοντρόπουλε, θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπατε. Ναι, κύριε Ζώβα. Πιστεύω ότι το εβραϊκό αποδίδει καλύτερα όταν λέει τα οι κάτοικοι κατεκάθισαν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι σε περίπτωση πυρηνικής εκρήξεως έχουμε το οστικό κύμα, το θερμικό κύμα και στη συνέχεια έχουμε την έκκληση της ραδιενεργίας μέσω του πυρηνικού μανιταριού. Τρεις συμφορές λοιπόν, μεγάλες. Τρεις αλλεπάλληλες πέρα από τις μακροπρόθεσμες. Εδώ λέω ότι όλοι οι κάτοικοι θα κατακαούν, όχι απλώς θα καούν, έχει την πρόθεση κατά. Η πυρηνική βροχή. Μάλιστα. Που σημαίνει, εάν σκεφτούμε κανείς ότι υπάρχουν χιλιάδες πυρηνικές βόμβες, μιλάμε για πυρηνικές βόμβες ή ατομικές ή υδρογόνου ή νετρονίου, είναι μια άλλη μορφή. Λοιπόν, και διάβασα ότι μόνο εάν εκραγούν σε ένα σημείο του πλανήτου 10 βόμβες υδρογόνου, είναι ικανές να καταστρέψουν κάθε μορφή ζωής σε οποιοδήποτε σημείο της γης. Ας εκραγούν σε ένα οποιοδήποτε σημείο μόνο. Και γίνονται όλο και ισχυρότερες. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν χιλιάδες βόμβες υδρογόνου, ατόμου, χιλιάδες πυρηνικά βλήματα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα κάποτε ο Θεός θα επιτρέψει αυτά να γίνουν χρήση στα κεφάλια μας λόγω της ανομίας και της αθετήσεως της αιωνίου διαθήκης. Και όταν λέει στη συνέχεια ολίγοι άνθρωποι έμεινα, μου θυμίζει την προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Τουλού που λέει ότι μετά το γενικό πόλεμο θα περπατάει κανείς μισή ώρα δρόμο να βρει άνθρωπο να τον κάνει αδελφό. Που σημαίνει ότι όταν περπατάει κανείς με ένα κανονικό βήμα περπατάει μια απόσταση 4 με 6 χιλιόμετρα ανάλογα με την ηλικία και λοιπά του βηματισμού. Θα περπατούμε λοιπόν 2 με 3 χιλιόμετρα να βρούμε, εάν ζούμε έναν την εποχή, έναν άνθρωπο. Σκεφτείτε λοιπόν πόσοι λίγοι θα μείνουν. Για να του πούμε, λέει, καλημέρα, πόσο έτσι όμορφα και συγκινητικά το λέει ο Άγιος Κοσμάς, που είχε μεγάλο χάρισμα προφητικό. Είναι ο μεγαλύτερος προφήτης της Εκκλησίας. Ο μεγαλύτερος προφήτης μετά τους προφήτες της Αγίας Γραφής. Θα περπατάει, λέει, ο άνθρωπος μισή ώρα για να βρει ένα άλλο άνθρωπο να του πει καλημέρα και να τον κάνει αδελφό του. Μάλιστα. Το σημαίνει θα γίνουν και στον Τροπολέλα αυτά. Θα αραιωθεί ο πληθυσμός της γης. Ασφαλώς θα γίνουν. Ο Άγιος Κοσμάς, επαναλαμβάνω, προφήτευσε τις καταπληκτικές επιστημονικές εφευρέσεις της εποχής μας. Εγώ, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν θέλω πολλά πράγματα για να πιστεύω ακραδάντως ότι η θρησκεία μας είναι η αληθινή, ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ότι η Ορθοδοξία είναι η γνησία και η αυθεντική έκφραση του χριστιανισμού. Μου αρκεί και μου υπεραρκεί ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός με τις εκατοντάδες προφητείες. Μερικοί ξενομανείς, ανόητοι επιπόλαιοι, μιλάνε συνεχώς για έναν Νοστράδαμο. Διάβασα τις προφητείες που αποδίδονται στον Νοστράδαμο, που θεωρούνται προφητείες του Νοστράδαμου. Δεν με πείθουν απολύτως ότι ο Νοστράδαμος είχε προφητικό χάρισμα, αλλά και αν αποδώσουμε κάποιο προφητικό χάρισμα στον Νοστράδαμο, ο Κοσμάς ο Ετωλός είναι ασυγκρίτως ανώτερος. Τώρα που εκπληρώθηκαν οι προφητείες του και τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν τι εννοούσε και τι εξέφραζε με ένα πολύ χαριτωμένο τρόπο όταν μιλούσε για τις επιστημονικές εφευρέσεις της εποχής μας, όταν προφήτευε τις επιστημονικές εφευρέσεις της εποχής μας. Λοιπόν, το ίδιο πνεύμα που ελάλησε διαμέσου του προφήτου Ισαΐα για την παγκόσμια καταστροφή του κόσμου
το ίδιο πνεύμα ελάλησε και διαμέσου του κοσμάτου ετολού. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο πατήρ Αγουστίνος Κανιώτης, αυτός περισσότερο προέβαλε στις ημέρες μας τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, και το βιβλίο του εκδίδεται τώρα σε 19η έκδοση. Οι χριστιανοί, οι αληθινοί χριστιανοί, αγαπούν και υπεραγαπούν και μελετούν τις δαχές και τις προφητείες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και κατακυριεύονται από την πίστη μελετώντας τις προφητείες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Μάλιστα, συνεχίζουμε κύριε Σωτρόπουλε, στο στίχο 7. Πενθύσει ίνος, πενθύσει άμπελος, στενάξουσι πάντες οι εφρενόμενοι την ψυχήν. Θα πενθύσει, λέει ο ίνος, το κρασί. Θα πενθύσει η άμπελος, το φυτό που παράγει τον ίνο, το κρασί. Θα στενάξουν όλοι, όλοι ανεξαιρέτως, αυτοί που εφραίνονται στην ψυχή, αυτοί που σαν τον άφρονα πλούσιο λένε «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για έτη πολλά, φάγε, πήε, εφραίνω». Αυτοί οι άφρονες πλούσιοι, οι οποίοι ελογήσαν την ζωή παίγνιον, οι οποίοι θεώρησαν τη ζωή διασκέδαση και μέρα και νύχτα γλεντοκοπούν αγρίως, αυτοί θα στενάξουν μια μέρα. Όσοι υποληφθούν μετά την μεγάλη καταστροφή θα στενάξουν, και θα στενάξει και το κρασί μαζί τους. Θα πέσει θρήνος, πένθος επάνω στον πλανήτη. Πέπαυτε εφροσύνη την πάνων, πέπαυτε αυταδία και πλούτος ασεβών, πέπαυτε φωνή κιθάρας. Πέπαυτε εφροσύνη την πάνων, θα πάψει η εφροσύνη των τυμπάνων. Θα πάψει η φωνή της κιθάρας, θα συγγίσουν τα μουσικά όργανα. Να το πούμε διαφορετικά, κύριε Ζώγα. Θα κλείσουν τα μπουζούκια. Πέπαυτε μπουζούκια. Σήμερα οι άνθρωποι γλεντοκοπούν αγρίως. Μέρα και νύχτα, ιδίως μέσα στα νυχτερινά κέντρα, μέσα στα καταγόγια. Γλεντοκοπούν, μεθάνε. Λοιπόν, τους έχει στριλατήσει ο διάβολος, τους έχει μεθύσει ο διάβολος. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα που θα σταματήσουν τα άγρια γλεντοκόπια και θα σταματήσει η αυθάδεια των πλουσίων. Τι είναι εδώ η αυθάδεια? Είναι η υπερηφάνεια. Συνήθως υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν και ελάχιστοι καλοί πλούσιοι. Συνήθως όμως οι πλούσιοι, κατά κανόνα οι πλούσιοι, έχουν τεράστιο εγωισμό, τεράστια υπερηφάνεια, τεράστια αλαζονία. Νομίζουν ότι αυτοί είναι αφάνατοι, έχουν ψυχολογία αφανάτων, και ότι είναι βασιλιάδες και ανώτεροι από τους βασιλιάδες. Λοιπόν, αυτή η υπερηφάνεια των πλουσίων θα πάψει, θα ταπεινωθούν τα ύψη και θα υψωθεί Κύριος μόνος εν τη ημέρα εκείνη, όπως λέγει αλλού ο προφήτης Ισαΐας. Ισχύνθησαν ουκ έπιον ίνων, πικρόν εγένετο το σίκυρα της πείνωσιν. Οι άνθρωποι διασεβείς θα εσχυνθούν, θα κατεσχυνθούν. Τώρα οι άνθρωποι έχουν τεράστια πεποίθηση στον ψευδοπολιτισμό, νομίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη από το Θεό, αφού έχουν επιστήμη, αφού έχουν γιατρούς, αφού έχουν φάρμακα, αφού έχουν χρήματα, αφού έχουν ανέσεις, νομίζουν δεν έχουν ανάγκη από το Θεό και καυχόνται για τα υλικά επιτέγματα της τεχνοκρατίας. Καυχόνται για τον υλικό πολιτισμό. Θα έρθει όμως μια μέρα που το κάθημα θα μεταβληθεί σε εσχήνη, σε κατεσχήνη, σε εντροπή μεγάλη, διότι υπάρχει πολιτισμός απλώς τεχνοκρατικός, υλικός, δεν υπάρχει πνευματικός πολιτισμός. Όπως είπε κάποιος, η ψυχή του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής. Ο σημερινός πολιτισμός δεν έχει ψυχή, διότι δεν υπάρχει πολιτισμός της ψυχής, υπάρχει ένας υλιστικός πολιτισμός, ο οποίος θα καταλήξει στη μεγάλη καταστροφή και κατεσχήνη των ανθρώπων. Πικρόν εγένετο το σίκερα της πείνωσιν.
Το κρασί θα γίνει πικρό στους πότες, τους συνοπότες. Δεν θα έχουν τη διάθεση να πιούν οι άνθρωποι μετά τη μεγάλη καταστροφή. Ή αυτό το πικρό μπορεί να έχει και μια άλλη έννοια. Το ποτό θα γίνει δηλητηριώδες. Γιατί θα γίνει δηλητηριώδες? Διότι η ραδιενέργεια μετά τις εκρήξεις των ατομικών βομβών θα δηλητηριάσει τα αγαθά της γης. Κύριε Σωτρόπουλε, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αγαπητούς τηλεθεατές αυτό που έγινε προετών με το Τσερνομπίλ. Κάτι το οποίο και προφητεύεται από την Αγία Γραφή, αλλά μας δίνει, πιστεύω, ότι και το κλειδί της ερμηνείας του στίχου. Ναι, αυτό έχω μπροστά μου. Από την Αποκάλυψη, από το κεφάλαιο Ήτα στους στίχους 10 και 11. Αποκάλυψης Ήτα κεφάλαιο στίχος 10 και 11. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς και έπεσε επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος. Και έγινε το τρίτον των υδάτων Άψυνθος. Και πολλοί άνθρωποι απέθαναν εκ των υδάτων διότι επικράθησαν. Το επικράτησαν ίσον εδηλητηριάστησαν. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της διαφυγής της ραδιενέργειας από αυτό το, ας το πούμε, δυστύχημα, γιατί υπάρχουν εκδοχές διάφορες, τα βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Και ποια είναι? Χιλιάδες άνθρωποι απέθαναν. Χιλιάδες παιδάκια, μιλάμε τώρα μόνο για την Ελλάδα, έχουν προσβληθεί από όγκους και λευκαιμίες και οι επιστήμονες τα αποδίδουν στην ραδιενέργεια που εκλήθηκε την εποχή εκείνη και έφτασε άφθονη, μάλιστα. Μετά το δυστύχημα του Τσερνομπίλ αυξήθηκαν καρδιακά νοσήματα, εγκεφαλικά, εμφράγματα, καρκίνη, είναι γεγονός. Και μολύνονται τώρα τα υπόγεια ύδατα της Ουκρανίας, όπως διαβάζουμε, με το ΚΕΣ, όπως έχουν διάφορους επιστημονικούς χαρακτηρισμούς, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα της διαφυγής ραδιενεργίας από το Τσερνομπίλ, από το που σημαίνει άψυνθο στα ουκρανικά. Θα είναι μακροπρόθεσμα, γι' αυτό και λέει επικράτησε, δεν αναφέρει αριθμό, δεν θα είναι άμεσα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή θα γίνει μαζική χρήση των όπλων μαζικής καταστροφής, θα έχουμε και άμεσα σε εκτεταμένο βαθμό και έμεσα. Θα έχουμε τερατογεννήσεις, θα έχουμε ελάχιστο πληθυσμό, όπως αναφέρει ο Ισαΐας, με όλα τα φυτά θα προσβληθούν από τη ραδιενέργεια και θα βλέπει κανείς που λέμε τα βοτρίδια, θα βλέπει τα σταφύλια και δεν θα τα πλησιάζει, θα νομίζει ότι είναι κόμπρες. Όπως βλέπουμε τότε, τρέχαμε να βρούμε από τρόφιμα που ήταν κατεψυγμένα από τη Νέα Ζηλανδία, ήταν μέσα σε ψυγεία. Τα θυμάσαι και ο Σωτρόπουλος. Ασφαλώς, και μια ανασφάλεια. Επευκαιρία να υπενθυμίσω στους αγαπητούς τηλεθεατάς και ένα άλλο προφήτη και μια άλλη σχετική προφητεία. Ήταν του Χριστοφόρου Παπουλάκου, Αγίου, απλοϊκού Αγίου που περιόδευε την Πελοπόννησο την εποχή του Όθωνος. Και καταδιωκόταν από τις κρατικές και από τις εκκλησιαστικές αρχές και συνελήφθη και φυλακίστηκε, είναι μάρτυς Άγιος του αιώνα μας, ο Άγιος Χριστοφόρος ο Παπουλάκος. Τι είπε ο Άγιος Χριστοφόρος ο Παπουλάκος? Βρισκόταν στο άκρο της Πελοποννήσου προς το Τέναλο, στον Καβομπαλιά, και προφήτευσε εκεί και είπε θα έρθει καιρός που θα βράζει ένα καζάνι στην άκρη του κόσμου και στον Καβομαλιά θα χύλουν το γάλα, θα χύλουν το γάλα, θα πετούν το γάλα. Παράδοξος ο λόγος, τι σχέση έχει το να βράζει ένα καζάνι στην άκρη του κόσμου και στην άλλη άκρη στον Καβομαλιά να χύλουν το γάλα? Δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Όταν έγινε το ατύχημα, το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ, μετρούς πάνω στην Ρωσία, μετρούσαν το γάλα, η ραδιενέργεια του γάλακτος κάτω στον Καβομαλιά στην Πελοπόννησο, έβρισκαν υψηλή τιμή ραδιενεργίας και έχειναν το γάλα, πετούσαν το γάλα. Και στην πατρίδα μας χιλιάδες δοχεία τυρί κατεστράφησαν εποχή εκείνη λόγω της υψηλής ραδιενέργειας. Ακριβώς. Και αυτό ήταν αρχή οδύνων, κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατές. Μια πρόγευση. Αρχή οδύνων. Αυτοκαταστρεφόμεθα. Διότι κυβερνούν τον κόσμο άνθρωποι χωρίς Θεό. Και άνθρωποι χωρίς Θεό κυβερνώνται από τον Σατανά, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος κακούργος και αρέσκεται στην καταστροφή της ανθρωπότητας. Εξωθεί τους άρχοντες, τους μεγάλους άρχοντες, σε παγκόσμια εγκλήματα, σε παγκόσμιες καταστροφές. Συνεχίζουμε στο στίχο 10, κύριε Σωτρόπουλο.
ηρημώθη πάσα πόλης, κλείσει οικίαν του μη εισελθήν. Ηρημώθη λέγει, σε πολλά σημεία ο προφήτης εκφράζεται με χρόνους αορίστους, ρήματα χρόνου αορίστου, διότι βλέπει τα μέλλοντα ως τετελεσμένα γεγονότα. Θα ερημωθεί, εννοείται. Θα ερημωθεί κάθε πόλης. Θα ερημωθούν όλες οι πόλεις. Θα κλείσουν τα σπίτια, αλλά μη εισέρχεται σε αυτά άνθρωπος. Θα ερημωθούν οι πόλεις, θα ερημωθούν τα σπίτια. Και αυτός ο λόγος είναι παράδοξος εν μέρη. Άλλοτε οι πόλεμοι εστρέφονται εναντίον των στρατευμάτων τα οποία έδιναν τις μάχες, κυρίως στην Ήπεθρο, στα βουνά, στα λαγκάδια. Ο μελλοντικός πόλεμος θα είναι η συμφορά των πόλεων και η συμφορά του αμάχου πληθυσμού. Θα πέσουν οι φιάλες της Αποκαλύψεως πάνω στις πόλεις, στις μεγαλοπόλεις ιδίως, και θα γίνει η καταστροφή των πόλεων. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, προ 250 ετών περίπου, προφήτευσε και αυτός και είπε, οι πόλεις θα καταντήσουν σαν μπαράγγες, θα καταστραφούν οι πόλεις. Γιατί μέσα στις πόλεις, αγαπητοί τηλεθεατές, υπάρχει η μεγάλη αμαρτία και η ανομία, και από τις πόλεις εκπορεύεται και προς την Ήπεθρο και προς τα χωριά η μεγάλη αμαρτία και ανομία. «Είδον εν την πόλη αμαρτίαν και ανομίαν», λέγει ο ψαλμωδός. Μεγάλη αμαρτία και μεγάλη ανομία μέσα στην πόλη. Γι' αυτό θα τιμωρηθούν με τον μελλοντικό πόλεμο προπάντων οι πόλεις, όλες οι πόλεις, και θα κλείσουν, θα ερημωθούν τα σπίτια. Θα στενοχωρηθούν πολύ αυτοί οι κύριοι Σωτρόπου που έχουν βίλες, εξοχικά κλπ. Ναι, ναι, πώς κτίζονται οι βίλες. Δεν ζηλεύω με τους πλουσίους. Δεν είναι αξιοζήλευτοι οι πλούσιοι. Γιατί η Γραφή γράφει τα χειρότερα λόγια για τους πλουσίους. Πάντα υπάρχει και η εξαίρεση. Υπάρχουν και ολίγοι καλοί πλούσιοι να είναι ευλογημένοι και τρισευλογημένοι. Αλλά οι πολλοί πλούσιοι είναι σκληροί άνθρωποι. Αποκτούν τα πλούτη και κτίζουν τις βίλες και τις πολυκατοικίες και τα ξενοδοχεία. Λοιπόν, με αδικίες μεγάλες εις βάρος των εργατών, εις βάρος του πτωχού λαού, λοιπόν, πολλά σπίτια κτίζονται με βλασφημίες και με γουγγισμούς αυτών των οικοδόμων, και γι' αυτό θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα κτίζουν και δεν θα μπορούν να κατοικήσουν μέσα, ή τα σπίτια θα γίνουν οι τάφοι των ανθρώπων που τα έκτισαν με αδικίες και με βλασφημίες. Συνεχίζουμε, κύριε Σωτρόπουλε. Ολολίζεται περί του ίνου πανταχή. Πέπαυτε πάσα εφροσύνη της γης, απήλθε πάσα εφροσύνη. Θρήνος λέγει, και... ναι, διαβάστε το μετάβαση του εβραϊκού. Κραυγή είναι εν τεσοδείς δια των ίνων. Πάσα ευθυμία παρήλθεν, η χαρά του τόπου έφυγε. Αυτά που μας είπε και προηγουμένως, τα επαναλαμβάνει για έμφαση. Πρώτα μας είπε ότι έπαυσε η εφροσύνη των τυμπάνων, έπαυσε η φωνή της κιθάρας. Τώρα μας λέγει έπαυσε η εφροσύνη της γης, απήλθε η εφροσύνη της γης, πάσα εφροσύνη. Μάλιστα, επειδή η εφροσύνη, η χαρά δεν είναι χαρά εν κυρίω, αλλά είναι αμαρτωλή χαρά, γι' αυτό θα φυγαδευτεί από τον κόσμο. Θα πάψει να υπάρχει. Θα πάψει να υπάρχει η αμαρτωλή διασκέδαση, η αμαρτωλή χαρά. Και καταληφθήσονται πόλεις έρημοι και οίκοι εγκαταλελειμμένοι απολούνται. Ναι, θα εγκαταληφθούν οι πόλεις, θα γίνουν έρημες και τα σπίτια τα εγκαταλελειμμένα θα ερυπωθούν, θα καταστραφούν. Επαναλαμβάνει την έννοια της καταστροφής των πόλεων και της ερημώσεως των οικειών για έμφαση. Ταύτα πάντα έστε εν τη γη εν μέσω των εθνών, ον τρόπον εάν της καλαμίσετε ελέαν, ούτως καλαμίσονται αυτούς, και εάν πάψετε ο τριγητός. Φοβερά λόγια, φοβερές εικόνες. Τι λέει εδώ ο προφήτης, αγαπητοί τηλεθεατές? Όλα αυτά θα γίνουν εν μέσω των εθνών. Δεν θα συμβούν σε ένα έθνος.
θα συμβούν γενικώς τα έθνη. Πρόκειται για γενικό πόλεμο, για γενική παγκόσμια καταστροφή, όπως είπε στην αρχή ο προφήτης, ότι θα ερημωθεί η Οικουμένη, θα ερημωθεί ο πλανήτης. Όλα τα έθνη αμαρτωλά είναι και γι' αυτό όλα τα έθνη θα τιμωρηθούν. Και αμαρτωλότερα είναι τα μεγάλα και άδικα έθνη, τα τους πολέμους θέλοντα και τα της αδικίας διαπράττοντα, και αυτά θα τιμωρηθούν περισσότερο. Οι ατομικές βόμβες προορίζονται προπάντων για τις μεγαλοπόλεις των μεγάλων εθνών, των μεγάλων χωρών. Εδώ χρησιμοποιεί ο προφήτης δύο φοβερές εικόνες για να δείξει πόσο λίγοι άνθρωποι θα παραμείνουν στη γη μετά το γενικό πόλεμο, μετά τη γενική καταστροφή. Τι λέγει? Η πρώτη εικόνα είναι η εικόνα του ραβδισμού των ελαιοδέντρων, όπως παίρνει ο Γεωργός το καλάμι και χτυπάει το ελαιόδεντρο για να πέσει ο καρπός κάτω, να συγκομίσει τον καρπό. Έτσι τρομποτιλά ο Θεός θα πάρει το καλάμι της οργής του και θα ραβδίσει, θα τεινάξει το ελαιόδεντρο που λέγεται ανθρωπότης. Και όπως μετά το ραβδισμό του ελαιοδέντρου πάνω στο δέντρο μένει εδώ και εκεί κάποιος καρπός, κάποιο κουκούτσι, πολύ λίγες ελιές, πάρα πολύ λίγες, έτσι μετά το γενικό πόλεμο θα παραμείνουν επάνω στον πλανήτη ολίγοι, πολύ ολίγοι άνθρωποι. Η άλλη εικόνα είναι η εικόνα του τριγητού. Όταν τριγάει ο αμπελουργός το αμπέλι, μένουν μερικά τσαμπιά επάνω στα κλίματα, κάπου εδώ και εκεί κανένα τσαμπί. Έτσι ο Θεός θα τριγήσει με άγριο τριγητό την ανθρωπότητα, τον κακό αμπελώνα που τον φύτευσε για να κάνει σταφύλια και κάνει αγκάθια, όπως λέγει αλλού ο προφήτης, θα τριγήσει με άγριο τριγητό την ανθρωπότητα και θα μείνουν κάπου εδώ εκεί λίγοι άνθρωποι, όπως μένουν λίγα τσαμπιά πάνω στα κλίματα μετά τον τριγητό. Αυτά δεν είναι υπερβολικά λόγια. Είναι πραγματικά, επειδή η αμαρτία φτάνει στο αποκορύφωμά της και η καταστροφή θα φτάσει στο αποκορύφωμα. Υπάρχει νομοτέλεια στον κόσμο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αιωνίως ασίδωτος, δεν μπορεί αιωνίως να αμαρτάνει και να εγκληματεί ατιμωρητή. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, πρωτού αρχίσει η ερμηνεία της προφητείας, στο δράμα του αδελφικού ορθοδόξου σερβικού λαού. Σφαγιάζεται αυτός ο λαός, συνασπίστηκαν μεγάλες δυνάμεις να σφαγιάσουν ένα μικρό λαό. Αυτά τα αμαρτήματα δεν θα πληρωθούν. Ο Θεός της ιστορίας είναι δίκαιος και εν καιρό το δέονται θα τιμωρήσει τα εγκλήματα και τους μεγάλους εγκληματίες της ανθρωπότητας. Και αν θα υπείτε πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοί δίκαιοι μέσα στο γενικό πόλεμο χαθούν και αυτοί, δεν θα χαθούν στην πραγματικότητα. Αυτοί θα λογιστούν ως μάρτυρες ενώπιον του Θεού, θα αρπαχθούν στον ουρανό ως μάρτυρες. Πάντως, κύριε Σωτρόπουλε, με αυτές τις δύο ζωηρότατες εικόνες θέλει να τονίσει ο προφήτης Ισαΐας ότι αυτά που λέει είναι κατά γράμμα. Κατά γράμμα, ασφαλώς. Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία μέσα μας ότι η καταστροφή θα είναι παγκόσμια και ασύλληπτη σε έκταση. Το λένε και είπαμε και ο Κοσμάς Ρετολός το λέει αυτό το πράγμα. Και η Αποκάλυψη προφητεύει πολύ μεγάλες καταστροφές. Όταν λέει η Αποκάλυψη θα πέφτει μια χρυσίντα μυζάρα, μια πολυδάπανη φιάλη ατομική βόμβα και θα καταστρέφει το 1/3 της γης, ασφαλώς θα είναι αφάνταστη σε έκταση η καταστροφή. Θα είναι παγκόσμια η καταστροφή. Πλήρη συμφωνία μεταξύ προφητών και αυτών. Όπως είναι παγκόσμια η αμαρτία και η ασέβεια,
λοιπόν και η αποστασία, έτσι θα είναι παγκόσμια και η καταστροφή. Δεν θα ανέχεται ο Θεός αιωνίως αυτή την ασυδοσία των ισχυρών και των κακοποιών της γης. Θα πω ένα λόγο που θα φανεί έτσι φοβερός λόγος, αγαπητοί τηλεθεατέ. Αν ο Θεός ανεχόταν συνεχώς τόσο μεγάλες ασέβειες, τόσο μεγάλα εγκλήματα, τότε θα μπορούσαμε να πούμε μη γέννητο. Είναι αμαρτία και να το σκεφτεί κανείς ότι και ο Θεός είναι κακούργος, εγκληματίας, αμαρτιών διάκονος, αμαρτίας διάκονος ο Θεός, ασεβίας διάκονος ο Θεός, εγκλημάτων διάκονος ο Θεός. Μη γέννητο, θα έλεγε μεταφρίκης ο Απόστολος Παύλος, όπως λέγει για τον Χριστό, το σαρκωμένο και σταυρωμένο Θεό, αμαρτίας διάκονος ο Χριστός, μη γέννητο. Εμείς οι άνθρωποι διαπράττουμε την αμαρτία και εμείς οι άνθρωποι θα τιμωρηθούμε δικαίως. Ας προσευχόμεθα ο Θεός να απομακρύνει την καταστροφή και να την μειώσει, να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Αγαπητοί τηλεθεατέ, θα είμαι θα πάλι μαζί στην Θεό την άλλη Κυριακή την ίδια ώρα. Το βράδυ ώρα 7, οδός Ζωοδόχου Πηγής 44, ώρα 7 θα έχουμε ομιλία στην αίθουσα της αδελφότητας Σταυρός. Χαίρετε Κύριο.